Ξέρετε, φίλες και φίλοι, εδώ από το στήθο της Ζωφριάς, όπου σήμερα έχουμε την 17η αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Myrmidons και Circle. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση, η οποία βρίσκει τους Myrmidons στο 11-3, ενώ από την άλλη η Circle μετράει 8 νίκες και 7 ήττες συνολικά. Ξεκίνησε για το παιχνίδι με ένα γρήγορο τρίποδο του Τζαφυρόπουλου, ο οποίος δεν θα βρει στόχο. Σε τυπο ριμπάουντ όμως και πάλι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Ακόμα ένα άστοχο του πίσω από τα 6.75, αλλά και πάλι κατοχή είναι για, για την Circle. Μενέτης, Πετρόπουλος, Ραχοβίτσας, Σιμονετάτος και Τσιμής ξεκινούν για τους Myrmidons. Ενώ από την άλλη έχουμε Ζαφυρόπουλο, Καλούδη, Μαντσόλα, Ματσούκα και Χατζιάννηδη στην πεντάδα της Circle. Διακόπτει το ερωτό μας γιατί υπήρξε ένα θεματάκι με τον χρόνο, διορθώθηκε και συνεχίζουμε. Με τις δύο ομάδες αναζητούν ακόμα τους πρώτους τους πόντους. Μαντσόλας φτάνει κοντά με τα αριστερό χέρι, θα βρει στόχο και θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Στον Πετρόπουλο κατευθείαν ανακοίνωση δίπλα του στον Τσιμή. Στον συγχωρείτε, στον Ραχοβίτσα. Έγινε το λάθος από τους γηπεδούχους. Μαντσόλας περιμένει τους συμπαίκτες του. Ζαφυρόπουλος αφήνει τώρα στον Καλούδη. Εκείνος θα σκοράρει. Είναι δύσκολο καλάθι για το 0-4. Πάει πίσω με τις πάσες Ραχοβίτσας. Έχει την μπάλα τα χέρια του Σιμονετάτου. Έγινε το λάθος έτσι από τους Μερμιδόνες και η κατοχή επιστρέφει γρήγορα στους φιλοξενούμενους. Μαντσόλας, Τσαφυρόπουλος, καλή άμυνα. Ραχοβίτσα επιστρέφει την μπάλα μέσα τα χέρια. Κατεβάζει κιόλας τώρα. Ο Βίτσας κρατάει στα 13 δευτερόλεπτα. Στα δευτερόλεπτα για την επίθεση των Myrmidons. Απλώνει το χέρι του ο Χατζηγιαννίδης και κάνει το φάουλ και ανανεώνει επίσης και το χρόνο για την επίθεση των γηπεδουχών. Βενέτης έφτασε κοντά, κόντρα σε δύο, πήγε κόπηκε όμως η προσπάθειά του. Καλούδης αφήνει στον συμπέκτο, ο Μαντσόλας έφτασε κοντά, δεν σκοράρε όμως. Τσιμής πάει στην άλλη πλευρά, πετάει και την μπάλα λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Θα βολευτεί όμως με τις δύο προσπάθειες από την γραμμή της φιλανθρωπίας, έπειτα από το δεύτερο ομαδικό φάουλ των φιλοξενούμενων. Η πρώτη βολή από τον Τσιμή, ο οποίος θα σπάσει το ρόδι για τους Myrmidons. Θα βάλει και την δεύτερη για το 2-4. Καλούδης. Αντιγιαννίδης άφησε στον Τζαφυρόπουλο. Θα εκτελέσει εκείνος λίγο και πίσω από την βολή. Μαζεύει το rebound ο Σιμονετάτος. Ραχοβίτσα στον Τσιμή. Ήταν κοντά εκείνος την κατάλληλη στιγμή εδώ στον Μενέτη, κόπηκε όμως εκείνος. Ζαφυρόπουλος τώρα στο ανοιχτό γήπεδο, θα τελειώσει τη φάση με το lay-up για το 2-6. Ραχοβίτσας. Διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στην αναμέτρηση. Μπαλά έξω. Τσιμής προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Πιέζεται από τον Ζαφυρόπουλο. Θα βρει όμως το τρίποντο για το 5-6. Ενώ το
τον πίεζε και ο χρόνος, είναι αλήθεια. Κατάφερε όμως να σκοράρει, Μανσόλας παίρνει την προσπάθεια. Δεν θα σκοράρει, θα κερδίσει όμως το φαουλ και τις δύο βολές έπειτα από το πρώτο βαδικό των Mermidons. Στη γραμμή λοιπόν ο Μανσόλας. Στοχή στην πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη ο παίκτης της Σέρκη. Θα την βάλει. 5-7 τώρα το σκορ. Καποβίτσας. Για τις επιλογές του τώρα, αφήνει στον Τσιμί. Πάλι Ραφοβίτσας στα αριστερά. Αφήνει να προλάβει ο Τσιμής, δεν τα κατάφερε. Και τελικά δεν θα γλιτώσουν το λάθος οι γηπεδούχοι. Καλούδης τώρα οργανώνει την επίθεση της Σέρκλη. Κατέβασε το χέρι του Τσιμής, του έκανε το φαουλ, κατάφερε να βρει και σκορ. Ο Καλούδης, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή, στα 5-9 τώρα το σκορ. Στο συν 4 λοιπόν η Σέργη, 6-15 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Καλούδης θα χάσει τη βολή, μαζί ο Σιμονετάτος. Τιμής αφήνει στον Πετρόπουλο και πάλι Τιμής. Φενέτης θέλει να πλησιάσει, θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Τσιμή. Μπάλα έξω, ο Ραφοβίτσας θα εκτελέσει. 8-9. Καλούδης. Πήρε τώρα ο Ματσούκας. Άφησε έξω ο Ζαφυρόπουλος, θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Μαζεύει όμως ο Μανσόλας, νέα 14 επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Στη γωνία ο Ματσούκας, στοχή. Ραφοβίτσας θα του κλέψει την μπάλα ο Καλούδης. Και πάσα πίσω από την πλάτη, πολύ όμορφη συνεργασία. Ζαφυρόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 8-11. Όλα τα λεφτά για εσείς του Καλούδη. Ο οποίος τώρα πιέζει και τον Ραφοβίτσα. Ένα σουτ για τρεις μέσα και πάλι ο Ραφοβίτσας, 11 όλα. Και αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά ο παίκτης των Mermidons, ο οποίος φέρνει και το ματς στα ίσα. Βάλα έξω Ζαφυρόπουλος. Πήρε ο Μαντσόλας, του δίνει το σουτ ο Πετρόπουλος. Είναι αδύναμο το τελείωμα. Τσιμής. Πήρε ο Ραχοβίτσας, είχε βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ο Βενέτης έχασε για λίγο το βηματισμό του, δεν έκανε βήματα όμως. Ραχοβίτσας ανάμεσα στο μπούγιο, δεν μπορέσε να εκτελέσει σωστά. Και στην άλλη πλευρά ο Μαρσόλας φτάνει στο αριστερό lay-up και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 11-13 ενώχουμε για time-out για τους Mermidons. Επιστροφή και πάλι στο παιχνίδι μας, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου, στο 11-13 βρισκόμαστε. Τσιμής. Την έξω Ραχοβίτσα, εκείνος δίπλα του στον Βενέτη, πατάει γερά, σηκώνεται και σημαδεύει σωστά εκείνος για να ισοφαρίσει και πάλι 13-13. Καλούδης. Πήρε ο Τουμπανάκης.
σκέφτηκε, είδε ότι είναι μόνος του ο Χατζηγιαννίδης, το χασό μας το σούτ. Θετικό rebound στη συνέχεια, ο Θόμας έχει κάνει το φάουλ, ζητούν αντιαθλητικό από την πλευρά της Σέρκλ. Ωστόσο είναι απλό το φάουλ όπως λένε οι διαιτητές, και έτσι έχουμε δύο βολές για τον, τον Χαλάτσι. Έχει την πρώτη βολή. Παραμένει το 13-13. Κάνει και την δεύτερη. Με φόρα όμως μπήκε ο Χατζηγιαννίδης και κέρδισε το φαουλ και αυτός. Νωρίς. Φτάνει τα δύο προσωπικά φαουλ ο Θωμάς. Αυτό είναι το τέταρτο τον Μέρβιν Τούνς. Έξω πρώτη βολή από τον Χατζηγιαννίδη. Βάζει δεύτερη, 13-14. Κάτσαν οι Μέρβιν Τούνς. Διατρής από τον Ραχοβίτσα εκτελεί. Εν έχουμε και μια παρατήρηση στον Καλούδη. 16-14. Ο Ραχοβίτσας απετύχει το τρίτο δικό του τρίποντο. Είναι και η παρατήρηση που προειδοποίησε στον Καλούδη. Και σωστά σήκει να παρενόχλησε με αντικανονικό τρόπο τον αντίπαλό του πάνω στην εκτέλεση. Τώρα θα πάρει και το τρίποντο ο ίδιος. Θέλησε να απαντήσει, δεν τα κατάφερε όμως. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Ραχοβίτσας. Πυροτσιμής. Πάλι Ραχοβίτσας. Είναι καλά τους διαδρόμους οι παίχτες της Σέρκλ. Ραχοβίτσας αστοχή για τρεις. Ο Μαντσόλας φτάνει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορεί να φτάσει όμως την μπάλα μέσα σε αυτή. Κατεβάζει τώρα ο Ραχοβίτσας για τους Μέρμιντονς. Σταματάει τρίπλα, αφήνει διπλά στον Θωμά. Τσιμής. Θα του δώσει το σκρίνο Σιμονετάτος. Κρατάει ο Τσιμής στα 10 δευτερόλεπτα. Και θα κερδίσει και το φόλ στην συνέχεια, καθώς βρήκε το πόδι του με κάποιο πόδι αντιπάλου. Δύο αλλαγές τώρα για την Σέρκλη. Παπαχρήστου στο μάτς, όπως θα περάσει και ο Γεωργίου τώρα στο παρκέ. Καλούρης και Μανσόλας θα κάθεται στον παγκό. Και πάλι στην επαναφορά η μπάλα. Το μάτς τρέφηκε μόνος του και σκόραρε κιόλας γρήγορο καλάθι για το 18-14. Γιονίδης, καστήπασο για τον Παπαχρήστου. Ήρθε και από πίσω Βενέτης, μάχες για τη διεκδίκηση της μπάλας. Και στην συνέχεια έγινε και το φαουλ από τον Θωμά. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των Μέρμιντονς και έχουμε βολές λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι και το τρίτο φαουλ του Θόμα στο μάτς. Νωρίζοντας αυτό το καθήμε τρία φαουλ ο παίχτης των γηπεδούχων. Ενώ δεν αλλάξει το 18-14 από την πρώτη βολή. Τώρα ο Παπαχρήστου εκτελεί την δεύτερη διακατάληξη. Μπάλα που θα πάει σε χέρια των γηπεδούχων. Τιμής. Στέκεται, περιμένει να έρθουν και οι συμπαίκτες στην επίθεση. Θωμάς αφήνει χέρι με χέρι, σηκώνεται κατευθείαν ο Ραχοβίτσας, δεν μπαίνει το καλάθι. Ενώ δεν έρχεται και το rebound από την πλευρά του της Σέρκη και έτσι η επίθεση είναι και πάλι για τους Μυρβιδόνες. Τσιμής. Το δεύτερο λεπτά για να εκδηλώσουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Θα πάει ο Τσιμής κοντά και θα δεχτεί και το φάουλ.
το έχει κάνει το ο Χαλάτσης το 30, έδειξε ο ρέφερι. Έχουμε και διακόπη τώρα για time out. Επιστρέψαμε έπειτα από το time out των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν τώρα τον τσιμί στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη εκείνωση για το 19-14. Χάνει την δεύτερη. Παλά στα χέρια του Γεωργίου. Βγήκε πήρε ο Χατζηγιαννίδης. Για δύο πόντους με τη βοήθεια του ταμπλό, ο Παπαχρήστου θα σκοράρει για το 19-16. Τσιμής. Ο Πετρόπουλος ο δεύτερος και πάει αντίθετα ο Τσιμής. Έχουμε και το φάουλ στην συνέχεια. Δύο βολές και πάλι για τον Τσιμή, ο οποίος νωρίτερα σκοράνε μία από τις δύο ενός Ζαφυρόπουλος. Επιστρέφει και πάλι στο παρκέ. Μέσα η πρώτη, 20-16. Σκοράρει και στην δεύτερη για το 21-16. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Πήρε ο Γεωργίου. Βλέπει τις κινήσεις. Βάλα στα χέρια του Τουμπανάκη. Γεωργίου θα πάρει το σουτ. Πετρόπουλος στο rebound, τελευταίο μισό λεπτό στην πρώτη περίοδο. Και πάλι Πετρόπουλος. Τσιμής. Μένει μόνος του ο Σιμονετάτος και εκτελεί 24-16 πλέον. Στο συν 8 οι γηπεδούχοι με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Σιμονετάτου. Και τώρα απομένουν 16,9 για μια τελευταία επίθεση της Circle. Μια λογικά τελευταία επίθεση. Μπανάκης 8 δευτερόλεπτα 7. 5 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Ζαφυρόπουλος θα εκτελέσει, αλλοιώνεται την προσπάθειά του και τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 24-16. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Ερμητώνς στο πέρας του πρώτου δεκαλέπτου έχουν μια διαφορά 8 πόντο στα χέρια τους. 24-16 τώρα αφού είναι ο πίνακας. Έχουν για την επίθεση τώρα με τον Βενέτη να στοχεί. Πετρόπουλος μάζεψε, βρήκε και στην κίνηση τον Βενέτη. Βγει στην άλλη πλευρά ο Τουμανάκης. Ζαφυρόπουλος και πάλι του Μανάκης. Κολώνει το χέρι του ο Βενέτης και κάνει το φάουλ. Στην επαναφορά τώρα οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Ζαφυρόπουλος, Γεωργίου με την μπάλα στα χέρια. Καρύς τις επιλογές του Παπαχρήστου, μπαλαγυρίζει στην περιφέρεια για να βρεθεί ο Γεωργίου και να εκτελέσει για τρεις. Δεν μπαίνει το καλάθι, ο Πετρόπουλος θα κραβώσει την μπάλα, θα καθαρίσει το rebound. Τσιμής. Μετά τους αφήνει τώρα στον Βενέτη. Τσιμής. Μπροστά του Τουμπανάκης, θέλει να τον περάσει, φτάνει κοντά, πατάει γερά, αφήνει έξω. Ραχοβίτσα σε ακόμα μια τρίποντη εκτέλεση δική του, αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος. Βανάκης. Και
και ο Ζαφυρόπουλος. Αλλάζει κατεύθυνση, όμως παραμένει πάνω του Τσιμής. Μπροστά από τον Πετρόπουλο σηκώνεται και στοχή ο Χαλάτσης. 24-18. Πιέση ψηλά από τους φιλοξενούμενους. Πάει όμως στην συνέχεια και ο Ραχοβίτσας θα βρεθεί αμαρκάριστος. Το χάνει όμως. Γεωργίου ζητά ηρεμία. Κέρια για την Σέρκλη να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Κατεβάζει το χέρι του ο Βενέτης και κάνει το φάουλ. Μέχρι και έρχεται αδιαμαρτύρητα. Έχουμε και δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους, με Ματσούκα και Μανσόλα να επιστρέφουν στο παρκέ. Στη γραμμή ο Γεωργίου λοιπόν για τις δύο ελευθερές βολές του. Στοχή στην πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. 24-20, μειώνουν στους 4 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Μονετάτος. Λίγο να γίνει το κλέψιμο, θα γίνει τελικά. Και ο Μανσόλα θα βρεθεί μόνος του, τον κυνηγά. Εγώ πίσω δεν μπορώ να το σταματήσω. Βενέτης, 24-22. Στον δίποντο πλέον πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Ραχοβίτσα στον Πετρόπουλο. Βενέτης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα γίνει το φάουλ επάνω στην προσπάθεια του Βενέτη. Και έτσι η σειρά του να πάει στην γραμμή. Δύο βολές λοιπόν για τον παίκτη των Mermidons. Εύστοχος στην πρώτη. 25-22. Τελεί τώρα την δεύτερη, θα διβάλει και αυτή, αλλά όχι ωστόσο από τη γραμμή. 26-22, στο σύν 4 και πάλι οι Mermidones. Ζαφυρόπουλος για 3. Δεν παίρνει το καλάθι Μανσόλας, είναι εκεί για να ανανεώσει. Του Πανάκης θα επιχειρήσει και αυτός ένα τρίποντο από την κορυφή, ίδια κατάληξη όμως. Τιμής, πατάει γκάζι. Βενέτης προσποιείται, θα σηκωθεί τώρα μπροστά από δύο σηκωμένα χέρια. Βγαίνει άμυνα τον Μόβ. Ζαφυρόπουλος πιέστηκε, βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει αδύναμο το τελείωμα. Η κατοχή είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Στην επαναφορά του Μπανάκης αφήνει στον Γεωργίου. Θα σταθεί αυτός πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου και θα το βάλει κιόλας. 26-25. Η ΣΕΡ πλησιάζει στον πόντο πλέον με την τρίποντη εκτέλεση του Γεωργίου. Ραχοβίτσας βρίσκουν και πάλι τρόπο να σπάσουν την πίεση που ασκούν ψηλά υπέρχοντας στη ΣΕΡ και υπέρχοντας στον Μερμιντόν. Τσιμής, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φτάσε κοντά. Έχουμε φάουλ. Θα πάει στην επαναφορά η μπάλα καθώς έκανε πάσα ο Τιμής. Καλούδης έτοιμος να επιστρέψει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει τη θέση του Τουμπανάκη. Συμμονετάτος στην επαναφορά. Ο Πετρόπουλος εκτέλεσε κατευθείαν ενώ δεν είχε και ισορροπία. Να πάρουν το προβάδισμα εδώ οι φιλοξενούμενοι αν δουν κάτι καλό. Ζαφυρόπουλος μέσα. Η ΣΕΡΚ περνάει μπροστά, 26-27. Με ένα μικρό σερί 5-0. Ραχοβίτσας είναι έξω, Σιμονετάτος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει όμως. Γεωργίου. Καλούδης βγάλει μπροστά την ΣΕΡΚ. Γεωργίου πήγε κοντά, πήρε, εκτέλεσε κιόλας και αυτό μέσα. 26-30. Οκτούν ψυχολογία τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκουν λύσεις και πίσω από τα 6.75. Στο συν 4
4 πλέον η Σέρικλ. Τσιμής. Τσιμής κρατάει, τώρα θα αφήσει τον Πετρόπουλο. Έχουμε και αλλαγή για τους Μέρβιντος με τον Σώμα να περνάει στο μάτς, ενώ νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Σέρκλ είναι ο Χατζηγιάννηδης. Καλούδης. Χατζηγιάννηδης. Ζαφυρόπουλος κάνει το βήμα στο πλάι, εκτελεί και αυτός έρβολο όμως η προσπάθειά του. Μανσόλας είναι εκεί κοντά στην αντιπαλή ρακέτα. Βάζει το σώμα τώρα ο Βενέτης για να πέρασει εκτός η μπάλα. Τσιμής. 5 και 13 ακόμα για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Ραχοβίτσας βρίσκει στόχο. 29-30. Στον πόντο πλησιάζουν τώρα οι Μέρβιντονς, ενώ έχουμε και διακοπή για το timeout των φιλοξενούμενων. Επιστροφή έπειτα από το timeout των φιλοξενούμενων, καθώς οι Μέρβιντονς πλησίασαν και πάλι στον πόντο έπειτα από την διαφορά που έχουν καταφέρει να χτίσουν οι φιλοξενούμενοι νωρίτερα. Μανσόλας. Θερμάς μαζεύει το rebound. Σιμονετά τους αφήνει στον Τσιμή, η οποία συνεχίζεται. Θα γίνει, θα το φέρει τελικά Καρμπούς. Ζαφυρόπουλος προσποιήθηκε, πήρε το σουτ, το έβαλε. 29-32. Η πλευρά απάντησε γρήγορα. 31-32. Χατζηγιαννίδης. Βάλα έξω. Ζαφυρόπουλος έχει χρόνο για να σημαδέψει. Δεν θα το κάνει σωστά όμως. Μιλά πίσω από την πλάτη τον Ραχοβίτσα παρακινδυνευμένα. Κρατάει όμως ο ίδιος. Και θα εκτελέσει κιόλας για τρεις και θα το βάλει μάλιστα. Είναι για δύο το σούτ όπως λένε οι διαιτητές. Πρέπει να πατούσε δηλαδή ο Ραχοβίτσας. 33-32 τώρα το σκορ. Ζαφυρόπουλος. Μένει ξανά Καλούδης τώρα. Μάσα στη γωνία. Τρίποντη εκτέλεση άστοχη για την Σέρκελ και ο Τσιμής μαζεύει. Συμμονετά τους και πάλι Τσιμής. Θα περάσει. Βενέτης. Κρατάει, σταματάει και την τρίπλα σαν συμπαίκτη, αφήνει στον Τσιμή. Τσιμής φτάνει κοντά. Μπάλα στο παρκέ, Ραχοβίτσας θα πρέπει να εκτελέσει καθώς έχει 3 δευτερόλεπτα. Θα βρει ένα πολύ δύσκολο καλάθι για το 35-32. Αλλά έχουμε και παίχτη της Σέρκ στο παρκέ τώρα. Συλπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Χατζηγιαννίδης είναι. Πάμε τώρα σε μια διακοπή και επιστρέφουμε με την συνέχεια. Επιστρέψαμε ο Χατζηγιαννίδης. Πέρασε εκτός έπειτα από τον τραυματισμό του. Και συνεχίζει το παιχνίδι με τον Καλούδη να κατεβάζει. Μανσόλας. Ζαφυρόπουλος αφήνει δίπλα στον Καλούδη. Σηκώνεται για δύο, αλλά στοχή στην προσπάθεια του Χαλάτσης. Νέα ευκαιρία για τους ΜΟΒ. Χαμένοι και αυτοί, αλλά μαζεύουν ξανά. Θετικά rebound συνεχόμενα για τους φιλοξενούμενους. Ματσούκα στον Ζαφυρόπουλο. Θα το πάρει αυτός και θα το βάλει. 35 όλα. Βενέτης. Είναι στον Θωμά. Για δύο πόντους στο σούτι, μπάλα στο σίδερο. Καλούδης θα βρει τον Μανσόλα ωραία. Πάει αντίθετα εκείνος από τον Ραχοβίτσα. Δεν μπορεί να σκοράρει όμως με τα αριστερό lay-up. Βενέτης κρατάει
την μπάλα, ηρεμή η κατάσταση στην επίθεση των γηπεδούχων. Σιμονετάτος ζητάει κινήσεις, πίνει στον Τσιμή. Αρκετά μακριά θα εκτελέσει εκείνους, δίκη και δίκη, μπάλα δεν ήταν άσχημο το σουτ. Καλούδης. Κρατάει ο Ματσούκας. Φύγει τώρα στον Καλούδη και εκείνος με τη σειρά του στον Μανσόλα. Και πάλι Καλούδης από την κορυφή, τώρα το τρίποντο μέσα. 35-38. Ακόμα μια φορά που βρίσκουν λύση πίσω από τα 6-75 οι φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι δεν έχουν άσχημα ποσοστά στο τρίποντο απόψε, 1-25 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χοβίδος θα κερδίσει το φάουλ. Έχει γίνει χαμηλά, όπως λέει ο ρέφερι. Είναι το τρίτο αυτό για την Σέρβη. Επέστρεψε ο Πετρόπουλος στο μάτς για τους Μέρμιντονς. Ραχοβίτσας τελεί από εκεί. Είναι ο Βενέτης και αφήνει και πάλι στον Ραχοβίτσα. Στεγέται στο τρίποντο, θα πάρει και αυτό το σούτ. Επιμένει ο Ραχοβίτσας και δικαιώνεται. Μπορεί να εκτελέσει από παντού αυτός ο άνθρωπος. 38-38 τώρα. Βανάκης, Μανσόλας έκανε το κόψιμο. Ζαφυρόπουλος κινεί στον Καλούδη. Πιέστηκε εκείνος παρά λίγο να γίνει το λάθος. Κλείνει το σώμα Μοσιμόβ. Μανσόλας φτάνει κοντά, δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Τσιμής τώρα, 35 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Μπάλα στη γωνία, Σιμονετάτος θέλει να περάσει. Όχι, με συγχωρεί, το Βενέτης ήταν. Τσιμής θα εκτελέσει ακόμα ένα τρίποντο για τους Μέρμιντονς, αλλά η κατάληξη δεν ήταν καλή. Οι δύο δευτερολέπτων στα δύο χρονόμετρα. Καλούδης κρατάει 16 δευτερολέπτα ακόμα για το φινάλι του ημιχρόνου. Καλούδης ζητάει βοήθεια από τον Τουμπανάκη, του δίνει την μπάλα. 4 δευτερολέπτα για να εκτελέσουν οι Μοβ. Τουμπανάκη στο 1, δεν προλάβε. Αλλά έχει γίνει και φάουλ από τον Ραχοβίτσα. Είχαν φάουλ να δώσουν οι Μέρμιντονς. Έχουμε ένα δεύτερο λεπτό στο ρολόι. Κάποιος απλά θα πρέπει να πιάσει την μπάλα και να εκτελέσει. Καλούδης έκανε και τρίπλα, σούταρε, αστόχησε και τέλειωσε έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 38-38. Επιστρέψαμε και πάλι στο κλειστό της Ζωφρίας. 38-38 το σκορ, το τέρμπι καλά κρατεί. Εδώ ανάμεσα σε Μέρμιντονς και Σέρκλ. Ξεκίνησε λοιπόν και το τρίτο δεκάλεπτο. Με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να βρίσκονται στην επίθεση. Συνήθιζε και δυναμικά μπροστά, δεν μπορέσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Έχουμε τζάμπολ τελικά. Και κατοχή είναι για τους Μέρμιντονς. Τσιμής. Πάει από τα αριστερά. Πάσα θα φτάσει τελικά στον Σιμονετάτο. Ραχοβίτσας ξεμαρκάρεται, σηκώνεται, δεν είναι καλό το σουτ. Μανάκης συγκρούεται με τον Πετρόπουλο, έχουμε φάουλ τελικά. Ζητάει εξηγήσεις από τον ρέφερι, ο παίχτης των γηπεδούχων, καθώς φαίνεται να διαφωνεί με αυτό το σφύριγμα. Όπως και να έχει, έχουμε βολές για τον Τουμπανάκη τώρα. Άστοχος στην πρώτη βολή. Κάνει και την δεύτερη. Ο μπαλόμος παραμένει σε μοβ χέρια. Ο Μπανάκης ξανά
Γεωργίου θα εκτελέσει για 3, δεν παίρνει το καλάθι, νέο επιθετικό rebound στα ίσα η τάπα από τον Βενέτη. Ραχοβίτσας ξεμαρκαρίστηκε, πήρε το τρίποντο, αστοχήκε σε αυτό. Μπάλα φτάζει στα χέρια του Πετρόπουλου, με τον Μέρμιντονς και πάλι στην επίθεση. Δίστασε να κάνει την πάσα αρχικά ο Σιμονετάτος, την έκανε στην συνέχεια και έτσι έγινε και το λάθος. Περιμένει τους συμπαίκτες του Ματσούκας. Γεωργίου, πήρε ο Χατζηγιαννίδης, έφτασε κοντά, σηκώθηκε από πίεση. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, ενώ στο έδαφος έχει βρεθεί ο Πετρόπουλος. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει. Τώρα θα σηκωθεί. Θα λέει με τον διαιτητή. Τίμης. Βενέτης παίρνει τα βήματα, σηκώνεται αστοχή όμως. Βανάκης. Ανάμεσα στην πολυκοσμία θα γραπώσει την μπάλα ο Χατζηγιαννίδης, αφήνει έξω. Ανενόχλητος θα εκτελέσει για 3, δεν θα του κάνει το χατήρι του Χαλάτση μπάλα. Φτάνει κοντά στα κοπιά την καρνικά όμως ο Ραχοβίτσας. Ματσούκας τώρα έτοιμος να επιστρέψει στο παρκέ, καθώς αυτό ήταν το τρίτο φαουλ του Χατζηγιαννίδη, ο οποίος θα καθίσει στον παγκό για να προστατευτεί κιόλας. Μέσα η πρώτη βολή, εδώ 39-38. Βάζει και την δεύτερη ο Ραχοβίτσας, 40-38 τώρα. Του Μπανάκης. Γεωργίου προσποιήθηκε. Μπάλα στον Χαλάτση και από εκεί στον Γεωργίου, τώρα θα το πάρει το σουτεκίνος και θα το βάλει κιόλας για το 40-41. Και πάλι ο Γεωργίου δίνει το προβάδισμα στον Σερίκλ. Τσιμής. Κάνει το βήμα πίσω. Δώσει στον Πετρόπουλο, 8 δευτερόλεπτα για τους Μέρμιντονς. Βενέτη στα 4. Θα εκτελέσει για 3. Δεν βρίσκει ούτε καν στεφάνι όμως η μπάλα και θα καταλήξει και εκτός. Πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους Μερμιντόνες, οι οποίοι παραμείνουν στο μείον 1. Γεωργίου, νέο τρίποντο μέσα κι αυτό. 40-44. Ωστόσο ο Γεωργίου είναι και πάλι λύση πίσω από τα 6.75 και πάει την ομάδα στο συν 4. Θα θυμίζω και στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαν πάρει μια παρόμοια διαφορά οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο είχαν καταφέρει να την ανατρέψουν οι Μέρμιντονς. Σιμονετάδος είναι επαναφορά. Ραχοβίτσας συγκρούστηκε με τον αντίπαλό του, πήρε τον δίποντο, αστόχησε όμως. Τσιμής, κλέβει. Βενέτης, τσεκάρει γύρω του, αφήνει και πάλι στον Τσιμή. Του δίνει και το σκριν, βγαίνει πάνω το Χαλάτσης. Τσιμής με φόρα προς τα μέσα, δεν μένει το καλάθι. Βγήκε η άμυνα από τον Σέρκλη, η οποία θα φύγει στον εφηδιασμό με τον Τουμπανάκη να σκοράρει. 40-46. Αυτή πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν καταφέρει να πάρουν οι φιλοξενούμενοι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ραχοβίτσας. Να βάζει με όλους. Και τελικά έχουμε το φάουλ από τον από το 12, από τον Παπαχρίστου. Έχει γίνει τελικά το φάουλ πάνω στον Ραχοβίτσα. Φάουλ που είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους, ο Νόμαντσόλας θα επιστρέψει στο μάτς. Σιμονετάδος στην επαναφορά. Έκοψε ο Τσιμής, πήρε και άφησε έξω. Βενέτη βρήκε τον διάδρομο, αλλά πλέον το χέρι του από πίσω.
ο Χαλάτσης και θα κάνει και το τέταρτο ομαδικό της Σέρκλη. Κάνει συμπαίκτωσης ο Μονετάτος και έχουμε και πέμπτο ομαδικό τώρα για την Σέρκλη, μαζεμένα φαουλ στις τελευταίες φάσεις από τους ΜΟΒ. Και ο Ραχοβίτσας θα πάει στην γραμμή των βολών. Βάζει την πρώτη, 41-46. Βάζει και την δεύτερη, 42-46. Βανάκης. Ζητάει και παίρνει ο Γεωργίου. Και την πάσα στον Τουμπανάκη. Τον κράτησε ο Σιμονετάτος. Του κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Τουμπανάκης. Ματσούκας. Μπροστά του Πετρόπουλος. Ο οποίος του κλείνει το χώρο, αλλά δεν αυτό δεν το δυσκολεύει ώστε να σκοράρει. 42-48 τώρα. Τσιμής. Πάει κόντρα στον Τουμπανάκη. Ψηλότερο ο Βενέτης. Προσπαθεί να συγκρατήσει την παράδοση του αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε τελικά. Και έτσι η κατοχή είναι για την Σέρκλη. Αναφέρει ο Ζαφυρόπουλος, συνεχίζουμε το παιχνίδι μας με τον Γεωργίου. Μαντσόλας. Ζαφυρόπουλος. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Βενέτη. Φεύγει στον εφνιδιασμό εκείνος και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. Για το 44-48. Γεωργίου στον Μαντσόλα. Σηκώνεται εκείνος, θα καταλήξει το σκαλάθι η μπάλα, 44-50 τώρα. 4-40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βενέτης αφήνει χέρι με χέρι στον Ραχοβίτσα. Παρενοχλεί ο Μανσόλας. Τα δευτερόλεπτα. Βενέτης στα 5 θα σηκωθεί εκτός ισορροπίας. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 46-50. Γεωργίου. Μανσόλας του δίνει ξανά. Θα εκτελέσει εκείνος για 3. Δεν παίρνει το καλάθι. Πετρόπουλος μαζεύει. Τσιμής. Πήγε κοντά το Βενέτης. Δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Τσιμής. Δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Βενέτης θα πρέπει να εκτελέσει αυτό, θα κάνει, δεν θα το κάνει όμως εύστοχα. Ο οποίος ήταν μόνος του κόντρα σε Μοφανέλες, δεν καταφέρει να γραπώσει την μπάλα. Την επίθεση έτσι η Σέρκλη με τον Ζαφυρόπουλο να δέχεται το φάουλο από τον Σιμονετάτο. Αλλούδες επιστρέφει στο μάτς για την Σέρκλη, ενώ ο Σιμονετάτος έκανε μόλις το τρίτο δικό του φάουλ. Και το τρίτο επίσης των Μερμιντόνς στην τρίτη περίοδο. Ο Μαντσόλας βρέθηκε μόνος του, Αδράνης εδώ η άμυνα. 46-52. Πετρόπουλος μπερδεύτηκαν εκεί με τον Τσιμή. Πρέπει να έχει χτυπήσει ο Πετρόπουλος, ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό, ενώ έχουμε και καλάθι τον Καλούδη για το 46-54. Πέρασε εκτός ο Πετρόπουλος, ο οποίος πιάνει τον ώμο του. Στο σύν 8 πλέον η Σέρκη. Ζαφυρόπουλος
πιέζει ψηλά τον Ραφοβίτσα. Τσιμής του αφήνει και πάλι. Θα το πάρει από εκεί ο Ραφοβίτσας. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν ήρθε και το τρίποδο για τους Μερμιντόνς. Μαντσόλας. Καλούδης του δίνει ξανά. Πάει από τα αριστερά εκείνος ανάποδο. Λέει πολύ όμορφο καλάθι. 46-56 στο σύν 10 πλέον η Τσερίκη. Για πρώτη φορά σήμερα διψήφια η διαφορά. Ραχοβίτσας κατεβάζει. Ζητάει ο Τσιμής και θα πάει στα δικά του χέρια η μπάλα. Και πάλι Ραχοβίτσας όμως. Παίρνει το σκριν. 5 δευτερόλεπτα. Τσιμής θα πρέπει να έχει τελέσει για να προλάβει το ρολόι, αλλά έχει γίνει το φάουλ για καλή τύχη από τον Καλούδη. Φάουλ που συμπληρώνει τα ομαδικά έτσι της Σέρκλη, γι' αυτό και θα πάει στη γραμμή τώρα ο Τσιμής. Στοχή στην πρώτη. 47-56. Χάνει την δεύτερη. Στις 9 από τους διαφορά, 2-20 ακόμα στο τρίτο δεκαλεπτό. Ζαφυρόπουλος. Μανσόλας πήρε. Μανσόλας από τα αριστερά σηκώνεται, δεν το βάζει. Παλεύει ο Θωμάς για το rebound, θα καταλήξει και στο παρκέ. Η μπάλα όμως είναι για τους φιλοξενούμενους τελικά. Για τους γηπεδούχους, συγχωρείτε. Τσιμής. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Τσιμής από τα δεξιά θα μπουκάρει προς τα μέσα. Μπήκε η άμυνα όμως από τους Μοβ. Καλούδης θα κατεβάσει. Τώρα αφήνει στον Ζαφυρόπουλο. Κόβει την πάσα ο Βενέτης. Χατζηγιάννης και πάλι στο μάτς για την Σέρκη. Καλούδης. Τσιμής είναι πάνω του. Ματσούκας θα εκτελέσει για τρεις. Βάζει και αυτό στο λιθαράκι του για το 47-59. Στο συν 12 πλέον ξεφεύγει η Σέρκη. Ραχοβίτσας πήγε προς τα μέσα, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Στο έδαφος ο Βενέτης, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό, λένε οι διαιτητές. Βενέτης πιέζει, Καλούδης πήρε, τώρα θα επιστρέψει και στην άμυνα ο Ραχοβίτσας. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Μέρμιντονς, αυτό φωνάζει το Πετρόπουλο από τον πάγκο. Μανσόλας μετά την προσπίση θα εκτελέσει, δεν παίρνει το καλάθι, αλλά δεν έρχεται το rebound από τους γηπεδούχους. Ζαφυρόπουλος δεν παίρνει το καλάθι. Θετικό rebound για τους φιλοξενούμενους. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Καλούδης αφήνει στη γωνία. Ματσούκας το έβαλε νωρίτερα από την άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά θα το χάσει από την αριστερά. Ακόμα ένα εξαιρετικό rebound. Απανετές ευκαιρίες του Σέρκου που θα φέρουν αποτέλεσμα τελικά. Ο Μανσόλας θα σκοράρει για το 47-61. Και έχει κερδίσει και το φαουλ ο παίχτης της Σέρκη. Ποιος τώρα είναι έτοιμος να εκτέλεσει τη συμπληρωματική βολή, ενώ ο Πετρόπουλος βάζει τις φωνές τους συμπαίκτες του για αυτή την αδυναμία στο να καθαρίσουν τις φάσεις με το rebound. 20 δευτερόλεπτα, έχει πολύ στο χρονόμετρο. Υπήρξε ένα θεματάκι με το χρόνο, το οποίο λύθηκε. Τσιμής. Έγινε το φάουλ, αλλά έχουν συμπληρωθεί, υπενθυμίζω, τα ομαδικά από την Σέρλι. Γι' αυτό τώρα και ο Τσιμής θα πάει στη γραμμή. Στα 10,5 έχει σταματήσει το ρολόι. Thank you.
ήταν το τρίτο φαουλ και του Καλούδη. Αυτό που έγινε νωρίτερα. Μέσα η δεύτερη, 48-61. Καλούδης, 5 δευτερόλεπτα. Πίνει έξω ο Χατζηγιαννίδης, στα 3 θα σηκωθεί, μπάλα στο σίδερο. Βενέτς καθαρίζει και τελειώνει. Και το τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Με την Σέρκη να προηγείται με 48-61. Επιστρέφουμε και πάλι στην αναμέτρηση. Με το τέταρτο δεκάλεπτο να ξεκινάει και να βρίσκει μπροστά την Σέρκη με 47-61. Θα αλλάξει αυτό όμως, ο Ζαφυρόπουλος παίρνει ζεστός, 47-64 τώρα. Τσιμής θα βρει με μια μακρινή πάσα τον Βενέτη. Τσιμής, πέρασε η πάσα στον Πετρόπουλο. Βενέτης ψηλότερα από όλους θα βρει και την πάσα στον Ραχοβίτσα από το πλάι και θα εκτελέσει άστοχος όμως και αυτός. Μια σφαλιάρα στην μπάλα του Καλούδη για να φύγει στον εφηδιασμό και να σκοράρει κιόλας. 47-66. Ξεφεύγουν στο σύνολο 19 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Με συγχωρείτε, 66. Βλέπω πίσω από τον Ραχοβίτσα, αλλά το σούτ του είναι άστοχο. Παραμένει έτσι στο 48-66. Καλούδης στο κέντρο, αφήνει στον Ζαφυρόπουλο. Μανσόλας από κοντά θα σηκωθεί, δεν μπαίνει το καλάθι. Ραχοβίτσας, 8,5 λεπτά ακόμα στην αναμέτρηση. Σιμονετάτος στον Πετρόπουλο τώρα η μπάλα. Τσιμής θέλει να βρει λίγο χώρο. Κατεβάζει το χέρι του ο Ματσούκας, αυτός έκανε το φάουλ. Έξω η πρώτη από τον Τσιμή. Χάνει και την δεύτερη, αλλά είναι και ο Χατζηγιαννίδης για να μαζέψει. Κλείσαν αμέσως δύο παίκτες πάνω του. Μανσόλας. Καραβώσε την μπάλα ο Τσιμής. Κρατάει ο παίκτης τον Μένιμιν, τον αφήνει στον Σιμονετάτο. Τώρα θα σηκωθεί αυτός πίσω από τα 6.75, πολύ δυνατό το σούτ του. Και άστοχο παράλληλα. Ζαφυρόπουλος αφήνει στον Καλούδη για να κατεβάσει εκείνος. Παίρνει ο Ζαφυρόπουλος τώρα στην κορυφή και εκτελεί για 3. 48-69. Καθοριστικότατος Ζαφυρόπουλος στο... σε αυτά τα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου. Που μακρύνει πλέον στο σύν 21 την Σέρκλη. Η οποία έρχεται όλο και πιο κοντά στην νίκη της. Τσιμής πίνει έξω, Βενέτης. Πήρε τα βήματα, είναι ψηλά το φάουλ και έτσι θα έχουμε και βόλες για τον παίκτο Μαριντών. Παπαχρήστο. Πέρασε στο μάτι τώρα για την Σέρκλη. Δεν έτσι έτοιμος για την πρώτη από τους δύο. Θα ευστοχίσει. 49-69. Βάζει και την δεύτερη. Για το 50-69. Σε
σημαντικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Ωραία περιστροφή, τρομερό καλάθι από τον Χατζηγιαννίδη. 50-71. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο 7 λεπτό. Τσιμής. Καλούδης είναι μπροστά του, Πετρόπουλος του δίνει το screen. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Τσιμής για να βρει και πάσα. Την βρήκε για τον Βενέτη, είναι για 3 στο shoot, αλλά άστοχο. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Τσιμής ξανά. Δεν περνάει η πάσα του. Ο Βενέτης μπαίνει με δύναμη, θα καταλήξει και στο παρκέ. Έχουμε και κάποια νεύρα στην συνέχεια. Τεχνίγη ποινή λοιπόν στον Βενέτη για αυτή την αντίδρασή του, ενώ δόθηκε και το φόλ που έγινε από τον Καλούδη. Βενέτης θα πέρασει εκτός, σε ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει από εκεί στον Μέρμιντονς. Μέσα η βολή της τεχνικής ποινής για το 50-72. Και η κατοχή είναι για τους Μέρμιντονς. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό φαουλ της Σέρβη. Τσιμής φτάνει κοντά, σηκώνεται και φτωχή. 52-72. Γεωργίου. Και το Ζαφυρόπουλος, μπάλα στο πλάι. Στο έδαφος ο Τσιμής. Συγκλούστηκαν νομίζω γόνατο με γόνατο οι δύο παίχτες. Τώρα βοηθούν και ένας τον άλλο να σηκωθεί. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό. Του Μπανάκης επιστρέφει στο μάτς για την Σέρκλη. Θα πάρει τη θέση του Ζαφυρόπουλου. Συνέχεια με Ραφοβίτσα. Τελευταία 6 λεπτά στο μάτς. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Στο σύνδικοση βρίσκονται τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ραχοβίτσα θα στοχίσει στο lay-up. Παχρίστου. Είναι στον Γεωργίου. Ματσούκας είδε τον Χατζηγιαννίδη. Το στάτο Πετρόπουλος τον έκλεισε. Εκτελεί για τρίσο του Πανάτης, ο οποίος θα αναμαρκάρει στο τελείως. Το έχασε όμως και στην συνέχεια η μπάλα κατέληξε εκτός για να περάσει στα χέρια των γηπεδούχων. Τσιμής. Πήρε ο Θωμάς και αφήνει τη γωνία. 2 δευτερόλεπτα. Έχει πατήσει γράμμα ο Τσιμής. Γεωργίου. Θα το πάρει το τρίποντο. Είναι άστοχο όμως το σιού του. Ραχοβίτσας. Αφήνει έξω. Είναι ο Τσιμής. Προσπαθεί να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα καταφέρει κάτι. Πανάκης αδέχτηκε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Τσιμή. Παραμένει το 52-72 στο σκορ, 4-47 ακόμα για το φινάλε του μάτς. Παναγιωτίδης
σταμάτησε, ζήτησε κάποια κίνηση, αφέξε τον Γεωργίου. Ματσούκας θα το πάρει από το πλάι, ευστοχή. 52-75. Τιμής τώρα για τους Μερμιντόνς. Ραχοβίτσας πήρε και εκτέλεσε αμέσως, βρήκε σίδερη προσπάθεια του. Χατζηγιαννίδης καθαρίζει τη φάση. Γεωργίου. Ανενόχλητος ο Τουμπανάκης ξανά. Και πάλι δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Γεωργίου και αυτός μόνος του μέσα τώρα. 52-78 το νούμερο του Γεωργίου. Συναντή πάλι άμυνα που τον άφησε και αυτό να μαρκάριστο. 3-40 ακόμα για το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα αυτά τα τελευταία λεπτά, καθώς όπως όλα δείχνουν θα φτάσει στην ένατη νίκη της, θα πάει στο 9-7. Ενώ από την άλλη μέρη μην θα δώσουν τέλος στο σερί των 5 συνεχόμενων εικόνων, ενώ σήμερα το άφησε εκτελέσει για 3. Όπως έλεγα, θα βάλουν τέλος στο σερί 5 συνεχόμενων εικόνων οι Mervidons και θα πέσουν στο 11-4 πλέον. Τουμπανάκης. Αλλά βρήκε στο πόδι του νομίζω. Προσπάθησε ο Τζίμις να εκτέλεσει γρήγορα, αλλά έπρεπε να γίνει αλλαγή με τον Βένετ να επιστρέφει και πάλι το μάτς. Φέρνει την θέση του Θωμά. Σε παραφέρει, αφήνει στον Ραχοβίτσα. Θα εκτελέσει από εκεί. Μαζεύει ο Χατζηγιαννίδης. Γεωργίου περιμένει τους συμπαίκτες του να έρθουν και αυτή στην επίθεση. Θα εκτελέσει για δύο, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του. Βενέτης. Φύγει έξω. Ραχοβίτσας του δίνει το σούτι αντιπαλί του και θα το βάλει τώρα για το 58-78. Yeah. 53-66, και θυμίζω είχε ολοκληρωθεί το πρώτο ματ. Θα νικήσει η Mervidons τότε. Βενέτης φτάνει κοντά, 60-78 τώρα. Μέσα στη γωνία, Ματσούκας για 3, δυνατό το σουτ. Τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Θα παίξουν για την διαφορά τώρα οι γηπεδούχοι. Τσιμής φτάνει κοντά. Δεν μπορεί να σκοράρει, έχει κερδίσει όμως το φόλο από τον Ματσούκα. Χαλάτς επιστρέψει το μάτς επίσης για την Σέρκλη. Τσιμή στη γραμμή. Τελειεύει στο χατ την πρώτη. 61-78. Φάνει την δεύτερη. Βενέτης. Πόλησε και με το ένα χέρι να συγκρατήσει την μπάλα εντός γραμμών. 1.43 ακόμα στο ρολόι. Μπανάκης. Γεωργίου εκτελεί. Άστοχα όμως. Τσιμής. Βάζει την μπάλα Τσιμής, κρατάει κιόλας. Φτιάχνει χώρο ο Πετρόπουλος για να εκτελέσει εκείνος, δεν παίρνει το καλάθι. Μανάκης μαζεύει, θα δεχτεί και το φαουλ από τον Τσιμή. Φαουλ νούμερο 3 για τους Μερμιδόνες. Γεωργίου. Συμφωνεί το Χατζηγιαννίδης. Λίγο πιο πέρα το απόσταση θα έπρεπε το σούτ, ενώ η μπαλά είναι για τους Mervidons.
Μονετάτος παίρνει το σουτ. Δεν μπαίνει ούτε αυτό. Τελευταία 54 δευτερόλεπτα. Γεωργίου. Γεωργίου κρατάει. Ξεδέψει και κάποια δευτερόλεπτα. Λάτσις δίνει και πάλι στον Γεωργίου. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Στέκεται για 2, θα μπει το καλάθι. 63-78. 45 πόντους η διαφορά. Το θυμίζω, 13 πόντους ήταν η διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν το παιχνίδι όπως όλα δείχνουν, με την Σέρβη να πανηγυρίζει την νίκη της. Θα πάει στο 9-7, ενώ από την άλλη μεριά θα πέσουν στο 11-4.